Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξαν η Φλόριντα και η Βόρεια Καρολίνα, καθώς ο κυκλώνας Αϊζάιας κατευθύνεται προς τις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αρχές έκλεισαν κέντρα διεξαγωγής διαγνωστικών τεστ για τον κορονοϊό και οι πολίτες προμηθεύτηκαν ήδη πρώτης ανάγκης. Η Φλόριντα παραμένει ένα από τα επίκεντρα της επιδημίας του κορονοϊού στη χώρα. Την Παρασκευή κατέγραψε νέο ρεκόρ θανάτων, ειδικότερα 257 νέους θανάτους, καθώς και 9.000 επιπλέον κρούσματα. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα έχουμε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο, αλλά με βάση όλα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, στα δεδομένα από ζώα και από ανθρώπους, αισθανόμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα έχουμε ένα εμβόλιο μέχρι το τέλος του έτους και στις αρχές του 2021. Στη Βραζιλία την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την ανάρρωσή του έκανε ο πρόεδρος Μπολσονάρο. Όμως θετικοί στον COVID-19 βρέθηκαν η σύζυγός του και ένας ακόμα υπουργός της κυβέρνησής του. Λυπάμαι για τους θανάτους. Άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα. Έτσι είναι η ζωή. Η γυναίκα μου έχει τώρα τον κορονοϊό σχεδόν ένα μήνα αφότου κόλλησα τον ιό. Τον κόλλησε και εκείνη. Την Παρασκευή η χώρα κατέγραψε 1.212 θανάτους με το συνολικό αριθμό των θυμάτων να ξεπερνάει τις 92.000.